Παρουσιάστε, σιγά! Παρουσιάστε! Κοιτάξουν αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο να ψήξω σε τα πέτρα πάσα ο δίνει της αγνός. Παναμάρτημα το παραυτόν πρακτέν εν λόγω, η έργο, η διανοίας, αγαπές και τάταξες τα σηκώσεις. Ό,τι και στην άνθρωπος εσύ να χαλακτήσεις και αρμόνες και εσύ να αγγιάς πάρκη και τις διευθύνσεις του Κύριου μας τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμε, όχι εσύ για να άρχισε την και μακαρή ανάπαυση πάντων και θα προσπίσει 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 και θα Ανάρτου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πια έπνο την ιδέα η Χρήστου αιώνα των αιώνων. Αιωνία η μόνη μνήμη, αξιωματάρχη και εμεί και αδελφοί μόνη. Αιωνία η μόνη μνήμη, αιωνία η μόνη μνήμη. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνων. Κατάθεση Στεφάνου από τον Υπηαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Χάλκης. Από το Γυμνάσιο και Ηλικιακές Τάξεις Χάλκης. Μιλάνε για τους ήρωες, για τους ήρωες στρατιώτες, που πολέμησαν στις αλήθειες οι γενναίοι πατριώτες. Τα παιδάκια στα ηρώα καταδέχουν στεφάνια, κι εγώ νιώθω να βουλώνει μέσα στα στήρι περιφάνια. Κατάθεση Στεφάνου από το Ίδρυμα Διογέννη Φανουράκη. Ενός λεπτού σιγή. Thank you.
καλημέρα. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείμων απαύσεως των ψυχών πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικός αγώνησα μέλλον και ενδόξους πεσόντων πατέρων και αδερφών ημών η της ιερής υπέρ ελευθερίας του έθνους ημών αγώς πάλετε και επεσχάτων και των δούλων του Θεού Αλεξάνδρου και Διογένους όντα μνημόσυνα επιτελούμενη και υπέρ του συγχωρηθήν αυτών πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον και τας ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών. Ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξος μεσών των πατέρων και αδελφών ημών και των δούλων του Θεού Αλεξάνδρου και Διογένους με σκηνές δικαίων τάξε εγκόλφης Αβραάμ αναπαύσε με τα δικαίων και αγίων συναριθμίσε. Ημάς δε ελεήσει και σώσει ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέγημον Θεός. Αιωνία ημών η μνήμη αξιολογάριστη και εμείς και αδελφοί πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία ημών η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κατάθε Στεφάνου από το Δήμο Καστοριάς. Κατάθε Στεφάνου από το στρατιωτικό φυλάκιο Χάλκης. Από τον αστυνομικό σταθμό Χάλκης. Κατάθεση Στεφάνου από τον λιμενικό σταθμό Χάλκης. Κατάθεση Στεφάνου από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού. Κατάθεση Στεφάνου από τον κύριο Γρηγόριο Γιώτα εκ μέρους των απογόνων των συμπολεμιστών του Λοχαγού Πεζικού Αλεξάνδρου Διάκου. Κατάθεση Στεφάνου από τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Ζουζουλιωτών. Κατάθεση
Στεφάνου από το Πολιτιστικό Σύλλογο Χάλκης στο Μύρτος. Κατάθεση Στεφάνου από το Σύλλογο Χαλκητών Ρόδου, ο Άγιος Ιωάννης. Λήξεις. Εθνικός ύμνος.
παραγγείλε τους ότι πρέπει να ζήσουν τώρα. Τώρα θα ακολουθήσουν χωρί από τη Ζούζουλη. Πρώτος χορός, Μπεράτια. Κωνσταντάκης! Thank you.
χαρούλα. Thank you.
μεγάλο ευχαριστώ και εγώ με την καρδιά μου. Ζουλιανοί και να έρχεστε στη γενέτειρά μου. Ευχαριστούμε. Τα έχετε πλεισμένα, παιδιά, τα τσιτρία. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Το ότι όλα ξεκίνησε από μικρή να πηγαίνω χορευτικό. Μαθαίναμε παραδοσιακούς χορούς και έτσι σιγά σιγά με τα γλέντια που κάναμε, σιγά σιγά μάθανα το λόγο που γίνονται. Και έτσι όταν πηγαίναμε και πάνω στη Ζούζουλη, στο παλιό χωριό, και ανεβαίναμε για το μνημόσυνο του Διάκου, έτσι εξοικειώθηκα κι εγώ με την ιστορία του, με το τι έγινε τότε και με όλα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν γίνει τότε. Η γιαγιά σου που την έχουμε καταγράψει, την τελευταία καταγραφή. Η πρόγειγιά μου ήταν αυτή. Ναι, η πρόγειγιά μου ήταν αυτή. Πώς, δηλαδή, σε ξανικό περίπτωση, να ακούγε σχολεία για αυτά τα μερολόγια. Από μικρή τα έλεγε και έβαζαν και δικά τους λόγια μετά, αναπέρθος το χαμένο. Αλλά από μικρή μου είχε πει την ιστορία για τον Διάκο, το τι έκανε η ίδια, το ότι ήταν μικρή κι αυτή τότε. Και ότι πώς τον καθάρισαν, πώς τον ξέντησαν, πώς τον ετοίμασαν και ότι τον έκλαψαν. Δηλαδή και από μικρή ήξερε το πόνο, τον είχε μάθει από μικρή και έτσι ακόμα και τώρα που πριν τη χάσουμε ήξερε, ήταν σαν να το νιώθε, το ζούσε εκείνη την ημέρα, ναι. Δηλαδή εσύ στο χωριό αυτό, επειδή είσαι νέο χωριό, ναι. Ο Διάκος είναι σε μεγάλη απόσταση, είναι πολύ κοντά σας, σαν ήρωας μέσα σας, το βιώνετε καθημερινά. Για κάποιους, ναι, για κάποιους που έχουν κάτσει και ασχοληθεί, είναι σαν να τον ξέραμε κι εμείς. Δηλαδή έχουμε δει, έχουμε ακούσει τόσα γι' αυτόν, που είναι σαν να τον γνωρίζουμε κι εμείς. Αλλά για κάποιους που δεν έχουν έτσι τη γνώση και δεν έχουν ασχοληθεί, γι' αυτό είναι άγνωστος. Θα συνεχίσετε πάντως, γιατί έχουμε ανάγκη συμπέρας μας. Είναι η γιαγιά σου, είναι η γιαγιά σου. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, θα ήταν καλό έτσι η γενιά, οι μικρότερες γενιές από μένα. Κάποια παιδιά, επειδή οι γονείς τους, οι προπάπου τους γνώριζαν και τους είχαν μάθει, ακόμα και τα μικρά θα ακούσεις να μιλάνε για τον Αλέξανδρο Διάκο. Αλλά είναι κάποιοι που έχουν άγνοια, πλήρης άγνοια. Που βρίσκεται τώρα στη Χάλκη, πίσω είναι το άγαλμα του Αλεξάνδρου Διάκου. Ξέρω ότι ο πατέρας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Ξέρω ότι είναι ο υπεργάτης αυτής της εκπομπής, το ξέρω. Πώς είναι ο τσπούλης αυτό εδώ, πώς θα γίνει? Νιώθω ένα δέος. Δηλαδή νιώθω και μια περηφάνεια. Νιώθω περήφανη που ακόμα υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται να συνεχίσει την παράδοση και να δείξει τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον και εγώ στο μέλλον σίγουρα θα προσπαθήσω να το μεταβιβάσω και αυτό στα μικρότερα παιδιά και στη γενιά μου που να γνωρίζουν και να έχουν αυτό το μεράκι το ενδιαφέρον το να δείξουν την ιστορία μας. Γιατί είναι η ιστορία μας. Η ενδυμασία αυτή, ναι, ναι, ναι. Όλοι εσείς εκεί στο χωριό το αγαπάτε πάρα πολύ. Ναι. Κατοικείτε, αλλά εμείς σαν να έχετε βιώσει. Ανεβαίνουμε, υπάρχει ένας δυο γεωκτήμονες βέβαια. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ανεβαίνουμε κι εμείς. Δηλαδή έτσι είναι και ωραίο χωριό. Δεν είναι ότι είναι παραμελημένο και ότι έχει έρημα. Μένουν κάτοικοι εκεί, αλλά το καλοκαίρι, όταν έχει καλοκαίρι, γιατί και δεν είναι και εύκολα προσβάσιμο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθαμε λοιπόν οι Ζουζουλιώτες εδώ στη γενέτειρά του να το αποδώσουμε τιμές για το ευχαριστώ, για το μεγάλο ευχαριστώ ως Έλληνα και ως στρατιώτη που έδωσε την ψυχή του, τα ιδανικά του και τα όνειρά του για την Ελλάδα. Εμείς οι Ζουζουλιώτες τον εθάψαμε, τον εκλάψαμε. Οι παππούδες μας μάθανε να τον τιμούμε κι εμείς, κάτι που δεν γίνεται σήμερα στην νεολαία και πρέπει οπωσδήποτε εμείς οι σύλλογοι να το επισπεύσουμε αυτό και να το επαναφέρουμε. Και ήρθαμε λοιπόν εδώ στην γενέτειρά του να του αποδώσουμε τις τιμές από κοντά, να γνωρίσουμε τους αδελφούς μας Χαλκίδες πλέον, μια και αδελφοποιηθήκαμε. Από εδώ και πέρα να ανταλλάξουμε τον πολιτισμό μας, χάριν, ξαναλέω, χάριν του υπολοχαγού Αλέξανδρου Διάκου, που ήταν όχι μόνο για το έθνος μας αιχμή του δόρατος για να ξεκινήσει το όχι, που το έκανε πράξη απάνω στην Πίνδο, στο ύψομα της Φούρκας.
Ο Μεταξάς το είπε στην Αθήνα, ο Διάκος το έκανε πράξη πάνω στο βουνό. Ο πρώτος που έκανε πράξη το όχι, ξαναλέω. Να μάθουμε να λέμε όχι και να το εννοούμε. Ειδικά όταν πρόκειται για τα ιδανικά μας. Το ναι θα το πούμε πολλές φορές, αλλά πάλι για τα ιδανικά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Χαλκίτες, μια και βρίσκομαι εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Ζουζουλιώτες και όλους που έχουν εναπλακεί σε αυτή την αδελφοποίηση χάριν του Αλέξανδρου Διάκου. Χρόνια πολλά. Θέλω να σου πω κάτι. Ακόμα βλέπω στο χωριό σας να τρέχει τρέντον. Δηλαδή βλέπω τη γιαγιά σου που πρόσφατε. Για ανδρομάχη. Βλέπω ότι έχει πλανημολόγια. Εμείς ως παιδιά, εγγόνια της Ζουζούλης, μάθαμε το Διάκου από μικρά παιδιά. Τον βάζουμε δίπλα στον Κολοκοτρώνη, τον βάζουμε δίπλα στον Καρεσκάκη, στην Πουπουλίνα. Για μας είναι ήρωας, έτσι μας το μάθανε τουλάχιστον. Και αποδείχτηκε ότι είναι αλήθεια. Το αυτό διαπιστώνουμε τώρα που είμαστε μεγάλοι. Εμείς το διαπιστώσαμε, το ακούγαμε εμένα, το διαπιστώσαμε πλέον που, όταν ελληνικιωθήκαμε και οριμάσαμε ότι όντως αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας. Δεν είναι μόνο στα λόγια επειδή το ακούσαμε. Η παράδοση τελικά πρέπει να προσεχθεί και δεν είναι μόνο λόγια. Είναι η ουσία και είναι η ρίζα του πολιτισμού μας. Αλλήμον αν ονειρευόμαστε χωρίς να έχουμε ρίζα. Θα ξεραθούμε στην πορεία όπως ένα δέντρο. Πώς θα απλώσει το δέντρο κλαδιά χωρίς να έχει ρίζες. Έτσι είναι και η παράδοση, ο πολιτισμός και το ελληνικό κατά βάση έθνος που στηρίζεται στην οικογένεια. Και για τον υπολογαγό, δάσκα και τα άλλα παιδιά. Ο υπολογαγό δάσκα. Ακόμα Ιταλοί, δηλαδή και αυτοί τα παιδιά φταίνουν. Αυτό ήταν. Είχαν ηγέτη ήρωα. Γίναν και αυτοί ήρωες κοντά στον ηγέτη του. Του πήρε μαζί του έτσι για το έθνος. Σήμερα είναι παρεξηγημένος ο ήρωας, όταν λένε οι νεολαίοι ήρωας, το περνάνε κάπως αλλιώς. Δηλαδή αν θα σηκωθείς σήμερα να ανοιχητήσεις τον εχθρό και φας φέρα θα πούν τον ανόητο. Δεν έκατσε στο όριγμα να περάσει από πάνω. Ποτέ δεν θα διώξουμε έτσι τον εχθρό. Ποτέ δεν θα διώξουμε, θα περάσει πάνω μας, θα μας καβαλήσει ο εχθρός και τελείωσε. Ο Διάκος αντιστάθηκε και το έδειξε έμπρακτα. Έχασε τη ζωή του. Εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό. Θα σου πω κάτι, το τραγούδι που ανέβασα κάποτε στην Καλά και το ελληνικό μου πιθανότητα. Ναι. Το τραγούδι αναφέρει τα γεγονότα όπως πρέπει να τα αναφέρει. Όταν το άκουσα στο πλέον ίντερνετ, εμένα με ενθουσίασε και ήταν οι λόγοι οι οποίοι ήρθαμε και εμείς οι δύο κοντά. Έτσι, και κατόπιν έμαθα ότι εσύ με τον Ευαγγέλο τον Λευτέρη είχατε έρθει παλιότερα κοντά. Κάτι που δεν είχα εγώ στη γνώση μου. Γιατί δεν ήξερα το χωρί, πρέπει να ζητήσω το τηλέφωνο. Η τύχη μας βοήθησε. Δεν ήξερα ότι ήταν ακατοίκητο και τελικά μέσα πάνω στο Λευτέρη. Και το τηλέφωνο που βαρούσε ήταν το κινητικό, το κοινοτικό τηλέφωνο, το μοναδικό τηλέφωνο σταθερό, το οποίο έτυχε να είναι και ο ίδιος άνθρωπος. Και μου λέει το πατέρα μου, μετέφρανε. Ο πατέρας ήταν ο παπάς που έθαψε τον Διάκο. Πάντως να είστε καλά, και εγώ το έκανα από την ψυχή μου αυτό. Γιατί ήταν και το βιντεάκι που ανάρτησες και το τραγούδι που άκουσα είναι με ικανοποιεί πλήρης ως Έλληνα. Και αυτό το πράγμα θα το δείξω και στα παιδιά μου και ελπίζω να το δείχνουμε κάπου και στα παιδιά στα σχολεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τη στρατιωτική ηγεσία που αγκάλιασε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αδελφοποίησης, επειδή μπροστάρης πάλι ήταν ο Διάκος, για τις μεταφορές που έγιναν με το ΣΕ-130 όταν ήρθε η Χάλκη στην Καστοριά και το ΣΥΝΟΚ που μας μετέφερε στη Χάλκη από την Καστοριά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και την πολιτική και την στρατιωτική ηγεσία. Χρόνια πολλά, τέτοιες γιορτές να μην λείψουν ποτέ και δεν ξέρω τι λένε οι πολιτικοί μας, πρέπει λίγο να πάμε κόντρα στον κατεστημένο. Προσοχή στις ρίζες, να τις ποτίζουμε. Κατάθεση Στεφάνου από τον εκπρόσωπο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό διοικητή της 95 ΑΤΕ, υποστράτηγο Νικόλαο Χιονί.
μεγάλη τιμή να επιδώσουμε την πλακέτα της 95 ΑΤΕ στην Αντιδήμαρχο Καστοριάς και με την βεβαιότητα ότι υπάρχουν πολλοί διάκοι ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν διάκοι και σήμερα σε όλη την Ελλάδα και όποιοι σκεφτούν κάτι διαφορετικό θα τους βρουν μπροστά τους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνετε. Θα ήθελα να πω σε όλους εδώ ότι είναι τιμή μας που είμαστε αυτές τις μέρες εδώ και συμμετέχουμε σαν Δήμος στις τιμητικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Αθανασίου Διάκου, του Αλέξανδρου Διάκου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Η γη, τα βουνά μας δέχτηκαν πολλά παλικάρια που σκοτώθηκαν στο 40. Οι μάνες και οι γυναίκες της περιοχής μας τους περιέθαλψαν πολλούς τραυματισμένους, θάψανε και κίδεψαν και τίμησαν και τιμούμε μέχρι σήμερα όλους αυτούς τους ήρωες και σας διαβεβαιώ ότι ο ήρωας Αλέξανδρος Διάκος τιμάται πολύ περισσότερο από εσάς εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή. Σας ευχαριστούμε και αιωνία του η μνήμη. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε, η περιοχή Ευθύνης 95 ΑΤΕ έχει πάρα πολλά νησιά. Έχει την Τήλο, τη Χάλκη, τη Σύνη, το σύμπλεγμα Μεγίστης με μεγαλύτερο Καστελόριζο, την Κάσο και την Κάρπαθο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, θα βρούνε πολλούς διάκους όσοι σκεφτούνε κάτι διαφορετικό για την περιοχή Ευθύνης 95 ΑΤΕ και για ολόκληρη την Ελλάδα. Κύριε Δήμαρχε, με πολύ χαρά ζητώ την πλακέτα της 95 ΑΤΕ. Καλή μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ιδιαίτερη μέρα και σαν εκπρόσωπος του ΓΕΣ, αλλά και σαν στρατηγός της 95 ΑΤΕ που βρίσκεται σήμερα στη Χάλη. Σας το έχω πει, αλλά το λέω ενώπιον όλων. Το αίμα του Αλέξανδρου Διάκου που ένωσε την Πίνδο με τον Νότιο Αιγαίο, εμάς τους Χαλκίτες μας κρατάει. Όποιος θέλει λοιπόν, ας τολμήσει και αυτό που είπατε προηγουμένως. Εμείς είμαστε εδώ, με τις πέτρες θα πολεμάμε, δεν φοβόμαστε κανένα στρατηγέ. Να τα ακούσει ο Ερντογκάν! Ευχαριστούμε πολύ. Στρατηγέ. Σαν εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικού Ναυτικού Χάλκης και Αιγής Νήσων για την ευκαιρία της παρουσίας σας στο νησί μας θέλω να προσφέρω ένα μυστικό πυρεό για το φυλάκιο της Χάλκης και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, επιτυχία στα καθήκοντά σας και να σας δούμε για αρχηγό. Να σας πηγαίνω να κοιτάξω το έμβλημα της 95 ΑΤΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με υγεία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα ιστορικό βιβλίο για την Χάλκη. Τις ελεύθερες ώρες σας που πιστεύω να έχετε να το αναγνώσετε. Είναι με πολύ μεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι ο Γιώτας, είναι ο γιος του Στέλιου του Γιώτας, αυτή και το που ο προλάβαμε 97 χρονών στην Αθήνα. Αφιερώθηκε στην Κούρτο του περασμένου Φεβρουάριου. Είχα την ευκαιρία να πάω για να πιω τα μπλίζα και τον πατέρα μου κινητικά. Πήγα και το λιγάκι που ήταν στο σπίτι. Ήταν μια χαρά ο παππούς. Μετά από δύο χρόνια το χάσαμε βέβαια. Και μου έδωσε και μια περιγραφή ενδιαφέρουσα. Και από τότε γίναμε και φίλοι και τον καλέσαν και στη Ζούζουλη και ήρθε και εδώ. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Κάτι, ένα μικρό μυστικό δεν είναι. Στρατηγέ μου, μεγάλη τιμή. Με μεγάλη τιμή απλώς να σας το δώσουμε. Έτσι είναι το έμβλημα της 95 ΑΤΕ. Είναι μεγάλη τιμή. Έχετε να μας τιμάστε.
Γιάννη Στάνη. Όχι, όλοι, όλοι είμαστε. Στρατηγός, έκανε ταξίδι στην εταιρεία, το παππούρι άλλαξε